Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στο 18ο κεφάλαιο του βιβλίου Δευτερονόμιον. Στο στίχο 10. Ού και βρεθήσετε εν σύ περί καθέρων των ιών αυτού ή την θυγατέρα αυτού εν πυρή, μαντευόμενος, μαντίεν, κλειδονιζόμενος και ιονιζόμενος, φαρμακός, επαΐδων, επαΐδίν, εγκαστρίμηθος και τερατοσκόπος, επερωτών τους νεκρούς. Έστι γαρ δέλιγμα, Κυρία, το Θεό σου πάσα ποιόν ταύτα, ένε και γαρ των δελιγμάτων τούτων, Κύριος, εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου σου. Τέλειος εσύ εναντίον Κυρίου του Θεού σου. Τα γάρ αθνή ταύτα, ους σύ κατακληρονομείς αυτούς, ούτι κλειδώνων και μαντιών ακούσονται, σύ δε ουχούτος έδωκε Κύριος ο Θεός σου. Όπως αντιλαμβάνεστε, αναφέρεται εις το θέμα γενικά της μαγείας με όλο τον κύκλο το δικό της. Και συνεπώς, μια που το Ιερό Κείμενο μας δίνει την αφορμή αυτή, θα πούμε μερικά πράγματα, τουλάχιστον με οδηγό το Ιερό Κείμενο. Θα ήθελα όμως να σας κάνω μια διασάφηση ότι όταν κατά την πορεία μελέτης μιας περικοπής σε ένα βιβλίο βρίσκουμε ένα θέμα, εάν μεν αυτό το θέμα το έχουμε ξαναβρει, όπως συνηθίζει η Παλαιά Διαθήκη να επαναλαμβάνει τα θέματα, και μάλιστα το βιβλίο του Δευτερονομίου ή των Αριθμών και λοιπά, ή της Εξόδου ή των Λεβιτικών, δεν θα ξαντλούμε βεβαίως ένα τέτοιο θέμα. Δηλαδή το θέμα μαγεία δεν θα το εξαντλήσουμε. Ενθυμίστε, δεν είναι πολλά θέματα που είχαμε μιλήσει πάλι για αυτό το ζήτημα. Επειδή το ξανασυναντήσαμε και ήταν μάλιστα για τους νεκρούς και είχαμε μιλήσει για το πένθος, αλλά είχαμε πει και μερικά πράγματα που υπάρχουν ως έθιμα ειδωλολατρικά κατά τον θάνατο ενός ανθρώπου. Και εκεί βεβαίως μιλήσαμε για μαγικές δράσεις, αλλά όχι όμως ότι και εκεί εξαντλήσαμε το θέμα. Και σήμερα όμως δεν θα εξαντλήσουμε το θέμα, αλλά θα πούμε μερικά πράγματα, ώστε είναι μέθοδος της Αγίας Γραφής να μην κάνει, ας μου επιτραπεί να πω μια σύγχρονη έκφραση, μονογραφίες, να πει περί προσευχής, περί πίστεως, περί ελπίδας, περί μαγείας. Όχι. Η Αγία Γραφή με την μέθοδο της ιστορίας επανέρχεται στα ίδια θέματα, που κάθε φορά δίδει μια άλλη όψη του ίδιου θέματος. Με τον τρόπο αυτόν, και δεν κουράζει τον αναγνώστη, τον ακροατή, αλλά και κατά καιρούς επανέρχεται, διότι υπάρχει η θέση ότι οι γνώσεις για ένα θέμα δεν σημαίνει ότι πρέπει άπαξ να δοθεί και να μην επανέλθουμε ποτέ εις αυτήν. Είναι γνωστό ότι η επανάληψη είναι μητέρα όλων των επιστημών, και αυτή τη μέθοδο μετέρχεται η Αγία Γραφή για να εντυπωθεί καλά μια αλήθεια. Η Αγία Γραφή επανέρχεται και επανέρχεται με ένα καινούριο τρόπο, με ένα καινούριο περιστατικό, με μια νέα ιστορία, και είναι αρίστη από παιδαγωγικής και διδακτικής πλευράς. Αρίστη. Γι' αυτό δεν κάνει η Αγία Γραφή μονογραφίες. Γι' αυτό και εγώ, ακολουθώντας την μέθοδο φυσικά της Αγίας Γραφής, δεν κάνω και εγώ για σένα θέμα μία μονογραφία. Δηλαδή δεν το εξαντλώ. Να το πιάσω από όλες τις πλευρές, να μην αφήσω τίποτα, και αν κάποτε χρειαστεί να πω «μα το είπα αυτό». Όχι. Θα επανέλθαμε και θα επανέλθαμε με νέο υλικό, και πάντα θα λέμε το ίδιο θέμα έως ότου τυπωθεί στους ακροατάς μας, γιατί ο σκοπός δεν είναι άλλος, δεν είναι επιστημονικός, είναι ποιμαντικός. Ο σκοπός είναι ο λαός
να γνωρίσει, του Θεού ο λαός να γνωρίσει την αλήθεια, να τυπωθεί η αλήθεια, να προσαρμοστεί στην αλήθεια ο λαός του Θεού και να σωθεί. Αυτή λοιπόν η μικρή περίκοπη αναφέρεται στο θέμα των μαγειών. Επειδή το θέμα της μαγείας είναι πολύ ισχυρά φυτεμένο στον άνθρωπο, για να μην πω ότι τον συνοδεύει αυτό το θέμα τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, εκείνη η γνώμη ότι πας άνθρωπος υπήρξε άπαξ τουλάχιστον μάγος στην ζωή του, είναι αληθινό. Κάθε άνθρωπος τουλάχιστον μια φορά υπήρξε μάγος στη ζωή του. Θα το δείτε αυτό στη συνέχεια. Άρα είναι τόσο ριζωμένο αυτό το φοδερό πράγμα που λέγεται μαγεία μέσα στον άνθρωπο. Γι' αυτό η Αγία Γραφή δεν διστάζει να επανέλθει και να επανέλθει και να επανέλθει εις το θέμα αυτό. Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά. Ου και βρεθήσετε εν σύ περικαθέρον των ιών αυτού ή την θυγατέρα αυτού εν πυρή. Να μην βρεθεί, λέγει, σε σένα κάποιος, σε σένα το λαό μου κάποιος, που να περικαθέρει το γιο του ή την κόρη του στη φωτιά. Τι είναι αυτό? Είναι καθαρά ειδωλολατρικό. Εξάλλου όλη η μαγεία έχει αμεσοτάτη σχέση και σύνδεσμο με την ειδωλολατρία και συνεπώς με τη σατανολατρία. Η μαγεία είναι η λατρεία του διαβόλου, που και πανάρχιο μάλιστα, που πίστευαν οι άνθρωποι ότι όταν περάσουν κάτι από τη φωτιά επέρχεται ένα είδος καθαρισμού αλλά και ενδυναμώσεως. Δηλαδή περνάω μέσα από τη φωτιά, καθαρίζομαι και δυναμώνω. Γι' αυτό και περνούσαν πάνω από τη φωτιά τα παιδιά τους οι άνθρωποι για να δεχθούν αυτόν τον καθαρμόν. Να μην αρρωσταίνουν, να μην βλάπτονται από οτιδήποτε και να είναι δυνατά παιδιά. Όταν ήμουν πολύ μικρός, το θυμούμαι αυτό. Και υποπτεύομαι όσο μπορεί η μνήμη μου να με βοηθά σε αυτό, ότι κάποιοι πρέπει να με πέρασαν και εμένα από φωτιά. Εγώ θα σας το πω ότι και εσείς περάστε από φωτιά και θα το είδετε αμέσως. Όταν ανάβουν αυτές τις φωτιές του Αγίου Ιωάννου του Αποκεφαλιστή, όχι, στο γενέθλιο του Αγίου Ιωάννου στις 24 Ιουνίου Ιουλίου. Ξέρετε ότι ανάμεσα σε εκείνα που θα κάψουν, το πρώτο πράγμα που θα κάψουν είναι ο μάης, λέει το στεφάνι, που βάζουν στην πόρτα τους την πρωτομαγιά. Αυτό είναι δωρολατρικό. Ποτέ μην βάλετε, αγαπητοί μου, την πρωτομαγιά λουλούδια έξω από την πόρτα σας με το σχήμα του στεφανιού. Είναι δωρολατρικό. Παίρνουν λοιπόν αυτό το στεφάνι και το κεν και κατόπιν βάζουν και άλλα πράγματα. Εδώ στη Θεσσαλία είδα και λάστιχα να καίνε και άλλα πολλά. Δημιουργούν μεγάλες φωτιές. Όπως η φωτιά είναι, όχι βεβαίως με λάστιχα και βρωμίζει ο άνθρωπος, αλλά με άλλες φωτιές, με ξύλα, με φρύγανα κλπ. Που εκεί καίγεται και το στεφάνι του μαΐου. Περνούν, πηδούν τις φωτιές και αυτό το πήδημα πάνω από τη φωτιά είναι το πέρασμα πάνω από τη φωτιά. Φυσικά ένα πολύ μικρό παιδί δεν μπορεί να πηδεί στη φωτιά. Πιάνει η μάνα, το πατέρα του, κάποιος άλλος άνθρωπος, παίρνει το παιδί και πηδάει μαζί με το παιδί τη φωτιά. Πολύ φοβάμαι ότι με έχουν περάσει και εμένα από τη φωτιά, σας είπα αυτή. Αλλά και αν θυμηθείτε, ίσως και εσείς το έχετε κάνει αυτό. Αυτό θα πει εδώ, να μην βρεθεί κανένας από το λαό μου που να περνάει από τη φωτιά το γιο του ή την κόρη του. Είναι σοβαρό δηλαδή. Διότι ο άνθρωπος πρέπει να περάσει μέσα στο νερό του βαπτίσματος για να σωθεί και να βαπτιστεί στην κολυμβήθρα του Αγίου Πνεύματος
όπως λέγει εκεί η Αγία Γραφή, εν ύδατη και πνεύματι, και όχι στη φωτιά της μαγείας, σε αυτό το φυσικό, στη φυσική αυτή φωτιά, για να τύχει όλων αυτών των καθαρμών και ευεργεσιών. Δεύτερο σημείο: μαντευόμενος μαντίαν, κλειδονιζόμενος και ιονιζόμενος. Το μαντευόμενος μαντίαν, που βέβαια είναι ένας εβραϊσμός εδώ, όπως αγαπώ με αγάπη, ελπίζω με ελπίδα, χαίρω με χαρά, ενώ η ελληνική σύνταξη δεν το έχει αυτό. Δεν λέγω χαίρω χαρά μεγάλη, αλλά λέω χαίρομαι ή έχω χαρά μεγάλη. Δεν βάζω το ρήμα και το ουσιαστικό να είναι το ίδιο, χαίρω χαρά. Όπου βρίσκεται αυτό στην Αγία Γραφή είναι εβραϊσμός, είναι κατά την εβραϊκή σύνταξη. Έχω χαρά, έχω χαίρω χαρά μεγάλη, είναι εβραϊκή σύνταξη. Έτσι εδώ, μαντεύουμε μαντίαν, και τούτο γίνεται, είναι ένα ωραίο όμως είδος φιλολογικό στη σύνταξη του, είναι την εβραϊκή, σε εβραϊκής γλώσσης, που δίδει τόνο σε εκείνο που θέλει να τονίσει ο συγγραφέας. Μαντεύουμε μαντίαν δίνει τόνο, ένταση. Κανείς λοιπόν να μην μαντεύεται με μαντίαν. Είναι γενικός χαρακτηρισμός, διότι ο κλειδονιζόμενος και ο ιονιζόμενος στην πραγματικότητα είναι μαντία. Αλλά εν τούτης, ας τα πάρουμε κάπως πιο ξεχωριστά. Τι είναι η μαντία? Είναι ο τρόπος να αποκρυπτογραφήσω το μέλλον. Τι θα γίνει εις το μέλλον. Ή ακόμα και εις το παρόν. Όταν επί παραδείγματι είναι χαμένα χρήματα, κάπου θαμένα, κάπου κλεμμένα, από κάποιον κλεμμένα, με τη μαντία να μπορέσω να τα βρω, και δεν αναφέρεται εις το μέλλον, αλλά αναφέρεται εις το παρόν. Η μαντία λοιπόν αναφέρεται και εις το παρελθόν, για κάτι που έγινε, και εις το παρόν, για κάτι που υφίσταται, και εις το μέλλον, για κάτι που θα γίνει. Είναι, πιάνει όλο το χρόνο, θα λέγαμε, η μαντία. Ο τρόπος ποιος είναι? Ποιος άλλος μπορεί να είναι? Δεν είναι βεβαίως η προφητεία η μαντία. Και όταν λέμε προφητεία, εννοούμε πάντοτε πηγή το Θεό. Ενώ η μαντία δεν έχει πηγή το Θεό, έχει το διάβολο. Είναι βασική αυτή η διαφορά μαντίας και προφητείας. Ο μάντης έχει εμπνευστεί του και πληροφορεί οδότη του τον διάβολον. Κι άλλοτε έχουμε πει, αν ο διάβολος γνωρίζει το μέλλον. Ο διάβολος δεν γνωρίζει το μέλλον, γνωρίζει μόνο το παρελθόν, ό,τι έχει δει, και το παρόν, ό,τι βλέπει. Το μέλλον το αγνοεί. Έτσι, όταν επαληθεύεται ο διάβολος, ο μάντης καλύτερα, ο διάβολος δια του μάντεως, επαληθεύεται για κάτι που έχει γίνει και το αποκαλύπτει. Όταν θα σου πει ο μάντης τι γίνεται αυτή τη στιγμή ή τι έγινε χθες και προχθές, ο διάβολος το βλέπει αυτό, το γνωρίζει πολύ καλά. Για κάτι που θα γίνει όμως εις το μέλλον, αυτό ο διάβολος δεν το γνωρίζει. Αλλά εδώ ή θα πέσει έξω ο διάβολος, γιατί στο βρόντο μιλάει ο διάβολος για το μέλλον, ή θα παραχωρήσει ο Θεός να υπαληθεύσει αυτό το οποίο λέγει ο μάντης, για να τιμωρήσει εκείνους που πήγαν να πληροφορηθούν στην μαντία με την τιμωρία της πλάνης. Σαφώς το λέγει αυτό η Αγία Γραφή και το Δευτερονόμιο. Το είχαμε ξαναπεί. Ναι, με την τιμωρία της πλάνης. Για σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό είναι γενικά ο χαρακτηρισμός μαντεύομαι μαντίαν. Να δούμε τώρα τα επιμέρους. Τι είναι ο κλειδονιζόμενος? Ο κλείδωνας, το κλί γράφεται με ήττα, και εις τον κλείδωνα δυστυχώς έχω λάβει μέρος πολύ νήπιο. Ήμουνα μάλλον πρώτη δημοτικού, γιατί θυμάμαι σε ένα τόπο που έγινε το κλείδωνα στο χωριό του πατέρα μου. Πώς βρέθηκα εκεί, τι να σας πω πιο πολλά. Το θέμα είναι ότι με είχαν ανεβάσει σε μία καρέκλα, το θυμούμαι πολύ καλά αυτό, για να πω ένα ποίημα που μου είχαν βάλει στην πρώτη δημοτικού.
και ήταν στο όλο εορταστικό πλαίσιο του κλείδωνα. Τι είναι αυτός ο κλείδωνας? Κάθε τόπος βέβαια έχει έναν τρόπο, αλλά θυμάμαι ο τρόπος αυτός, ίσως και να τον ξέρετε, ήταν ο εξής. Μέσα σε ένα σταμνί που ήταν, σε ένα λαγίνι, το οποίο είχε αμύλητο νερό. Τώρα τι είναι το αμύλητο νερό? Θα πάει η κοπέλα να φέρει από το πηγάδι νερό πρωί πρωί, αλλά δεν θα μιλήσει καθόλου. Αυτό λέγεται αμύλητο νερό. Μέσα σε αυτό το αμύλητο νερό ρίχνουν φυρίκια. Αφού πάνω στα φυρίκια έχουν γράψει κάτι, συνήθως ονόματα, Γιάννης, Κώστας, Πέτρος, Μαρία, Ευρυδίκη, Πολυξένη και τρέχα γύρω. Τα εβάζουν αυτά όλα τα φύρια μέσα στο αυτό το λαγίνι και το σκεπάζουν. Αυτά γίνονται το πρωί. Το απόγευμα γίνεται η σύναξη. Και παίρνουν ένα μικρό παιδάκι, εμένα είχαν χρησιμοποιήσει δυστυχώς, και βάζει το μικρό παιδί το χέρι του μέσα και τραβάει ένα μήλο. Αφού βεβαίως προηγουμένως έχει κάποιος ονοματιστεί. Ας πούμε ότι τώρα είναι η σειρά του Γιάννη. Για να δούμε λοιπόν ποια θα παντρευτεί. Και τραβάει το μήλο και τι όνομα θα λέει και λοιπά και λοιπά. Καταλαβαίνετε δηλαδή, είναι μαντεία με τον τρόπο αυτόν. Αυτό λέγεται κλείδωνας. Είναι ένα μαντικό είδος το οποίο είναι αρκετά διαδεδομένο στην Ελλάδα. Και το χειρότερο είναι, ξέρετε, ότι αυτά τα μαντικά πράγματα και πολλά άλλα, εκείνα που κάποτε ένα τραγούδι φοιτητικό έλεγε, κάθε σάπια θέ να κάψει και κακή κληρονομιά, τώρα όλα αυτά τα βγάζει η λεγόμενη παράδοση και ο τουρισμός. Και όταν κανείς τα ακούει αυτά σε κάποιες ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο να αναβιώνουν, ειλικρινά εξοργίζεται, γιατί ψάχνουν όλα τα αραχνοντούλαπα να βρουν μέσα ό,τι ξεχάστηκε, να το βγάλουν γιατί έχει τουριστικό ενδιαφέρον εν ονόματι της λαϊκής αναβιώσεως και παραδόσεως. Καλά παράδοσης είναι κατά καλά, είναι κατά κακά. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό, είμαι μεταχριστιανικός λαός, θα το βγάλω στην επιφάνεια μόνο και μόνο γιατί κάποτε το έκαναν οι πρόγονοί μου? Αυτό είναι αδιανόητο. Το καλό, μάλιστα, να ζήσει και να επιζήσει και να μεγαλώσει. Το κακό όμως γιατί? Βλέπετε ότι έχουν μορανθεί. Τα ακούει κανείς αυτά στις εκπομπές, τα ακούει, τα βλέπει σε βιβλία διδακτικά κλπ. Και εξοργίζεται. Και ο ιονιζόμενος, ο ιονιζόμενος είναι εκείνος ο οποίος μαντεύεται από τους ιονούς. Τι είναι τώρα οι ιονοί? Είναι τα διάφορα σημάδια τα οποία υπάρχουν. Πάνω στους ιονούς λέμε καλός ιονός. Το λέμε και στη γλώσσα μας αυτό. Ή κακός ιονός. Θα πει καλό σημάδι ή κακό σημάδι. Τα σημάδια αυτά βέβαια τίθενται εκ των προτέρων και αποτελούν ολόκληρη επιστήμη, ας το πούμε έτσι χοντρικά. Βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών επιστήμη. Μέσα στους ιονούς είναι η ορνηθοσκοπία, η σπλάχνοσκοπία, η νεφοδιοκτική και άλλα πολλά. Δηλαδή, τι είναι η νεφοδιοκτική? Πώς τρέχουν τα σύννεφα στον ουρανό ή τι σχήμα έχουν τα σύννεφα στον ουρανό? Από εκεί να βγάλουμε μαντικές πληροφορίες. Ή ακόμα τα σπλάχνα του ζώου που σφάξαμε, του αρνιού, η σπάλα, τη γράφει. Ή η καρένα εκεί της κότας, απάνω εκεί τι γράφει, τι σκιές έχει, αν θα πεθάνει κανείς ή όχι, αν θα έχουμε ευτυχία, αν το ή εκείνο και το καθεξής. Αλλά στο θέμα των ιονών είναι, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα ώστε είναι αδύνατο να τα μαζέψει κανείς όλα αυτά. Αδύνατο. Είναι τόσα πολλά. Από πόσα πράγματα μπορεί ο άνθρωπος να βγάλει συμπέρασμα από τα λεγόμενα αυτά σημάδια?
Θα το προσέξεις στην καθημερινή μας ζωή, όταν ο άνθρωπος είναι προληπτικός και είναι κάτω από την επίδραση μαντικών καταστάσεων, τα πάντα τα θεωρεί σημάδια. Τα πάντα. Αν ανέβηκα ή κατέβηκα με το δεξί μου το αριστερό μου πόδι, αν ήταν η μέρα που μπήκε κανείς στο σπίτι μέσα Τρίτη ή Δευτέρα ή Κυριακή, εάν ήταν γέρος ή παιδί, γρουσούζης ή μονόφθαλμος, να μπεις πρωτοχρονιά στο σπίτι μονόφθαλμος άνθρωπος, πω. Όλα αυτά είναι σημάδια από τα οποία μπορεί να βγάλουμε ειδήσεις για το μέλλον. Αν θα είναι το μέλλον καλό ή θα είναι κακό και το καθεξής. Ο φαρμακός ποιος είναι? Φαρμακός επαείδων επαειδήν. Είναι εκείνος ο οποίος δημιουργεί μαγείαν, αφού μαγεύει με οδές. Αυτό το συναντούμε σήμερα στους Ινδούς και στους Αφρικανούς, όταν με διάφορες οδές αποκοιμίζουν τρόπον την αταφίδια. Παίρνει το φίδι, το κρατάει στα χέρια του, αρχίζει να τραγουδάει μαγικά εκεί και το φίδι ναρκώνεται. Κινεί το κεφάλι του, αλλά δεν είναι επιθετικό. Γενικά όμως, φαρμακός λέγεται εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί διάφορα φάρμακα τα οποία δίδονται εις εκείνον τον οποίον θέλουν να του κάνουν κακό. Τώρα, τα φάρμακα αυτά, αν κάποτε τύχει να είναι και δηλητηριώδη, μπορεί να επιφέρουν και το θάνατο. Αλλά κυρίως όμως να προκαλέσουν ποικίλο κακό, όπως επί παραδείγματι με κάτι που θα τον, θα χρησιμοποιήσω τη λαϊκή αυτή έκφραση, θα τον ποτίσουν, να του πάρουν το μυαλό ή να του πάρουν την καρδιά ή να του αλλοιώσουν τη θέληση. Ας πούμε, να αλλάξει σκέψη ή να αλλάξει αισθήματα ή να αλλάξει απόφαση. Και δίνουν τέτοια φάρμακα. Είναι οι διάφορες σκόνες που δίνουν και σήμερα οι μάγοι. Ρωτώ πολλές φορές, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο πνευματικέ, λέει στο εξομολογητάριό του, ο πνευματικέ, εάν είσαι περίεργος, και το λέει αυτό βεβαίως με την καλή έννοια της λέξης περίεργος, πολλά πράγματα θα μάθεις. Πολλά πράγματα μαθαίνουμε από εκείνα που περνούν οι άνθρωποι και μας λέγουν, γιατί το υλικό βεβαίως δεν λείπει ποτέ. Το πιο περίεργο υλικό περνάει και τα πιο περίεργα πράγματα μαθαίνει κανένας. Έτσι, συνηθισμένη περίπτωση είναι όταν οι μάγοι δίδουν κάποιες σκόνες. Συνήθως είναι άσπρες οι σκόνες αυτές. Συνήθως. Μου δώσε, λέγει, μια άσπρη σκόνη και μου είπε να τη ρίξω αυτή τη σκόνη σε τόσες δόσεις στον καφέ του ανδρός μου, για να με αγαπάει ο άνδρας μου ή να μην με ξελογιάζεται ή όλα εκείνα τα φοβερά και τα φοβερά. Βέβαια, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο στο θέμα αυτό. Μέσα μου το βασανίζω αν έπρεπε να σας το πω από πολλή ώρα, αλλά θα σας το πω όμως, να δείτε πού φτάνουν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί υπάρχουν και αυτοχειροτόνητοι μάγοι. Δεν είναι βέβαια μόνο οι μάγοι εκείνοι οι επίσημοι στους οποίους καταφεύγουμε για να τους συμβουλευτούμε και να μας δώσουν τις φαρμακίες τους σε λόγια και φάρμακα, αλλά είναι και οι αυτοχειροτόνητοι μάγοι, που αυτοί συνήθως είναι από γιαγιά σε μάνα, από, πώς το λένε, από μάνα σε παιδί και από γιαγιά σε εγγονή. Κυρίως στις γυναίκες κυκλοφορούν αυτά, όχι λιγότερο και στους άνδρες, αλλά κυρίως στις γυναίκες. Ανάμεσα στα κύρα τα πολλά που συμβουλεύουν, και ίσως κάποιοι το ξέρετε αυτό, για να αλλάξει μυαλό ο σύζυγος ή υποψήφιος νέος προκειμένου να παντρευτεί συγκεκριμένο γυναικείο πρόσωπο που επιθυμούν τώρα οι γυναίκες, δεν διστάζουν μέσα στον καφέ του νέου να βάλει η γυναίκα, η υποψηφία, λιγάκι αίμα από τη δική της περίοδο. Αειδιαστικά.
πάρτε αγαπητοί μου, το έχω ακούσει αυτό μυριάδες φορές. Μυριάδες φορές το έχω ακούσει. Τώρα βέβαια ξέρω, το ξέρω, όσοι είσαστε θα πάτε το πείτε στην γυναίκα σας οπωσδήποτε το βράδυ. Οπωσδήποτε, είναι από εκείνα που λέγονται οπωσδήποτε. Το ξέρω αυτό, το καταλαβαίνω. Αλλά αγαπητοί μου, κάποτε πρέπει να βγαίνονται αυτά στο σφυρί, θα λέγα, για να μην γίνονται, είναι φοβερό. Βέβαια θα μου πείτε, ό,τι θα κάνουμε όταν ο άνθρωπος είναι έλκεται από την μαγεία, από αυτό το μαγικό πράγμα, για να κάνει το κακό με αυτόν τον τρόπο, το κάνει. Ό,τι να του πεις θα το κάνει. Θα το κάνει. Μόνο εκείνος ο άνθρωπος που μετενόησε πραγματικά, άνδρας ή γυναίκα, αυτός πια δεν το μετέρχεται. Αλλά τέτοια πράγματα γίνονται. Πόσα γίνονται. Αν ξέρετε, όπως λέει η Αγία Γραφή και τα αποκαλύπτει, όλες αυτές οι μαγείες του λαού, αν έπρεπε αγαπητοί μου να ξεσκεπαστούν για μια στιγμή στην πόλη μας, τι γίνεται, α, τι θα βλέπατε, φοβερά πράγματα θα βλέπατε, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε φοβερά πράγματα. Και στον τομέα αυτών τα συνταγολόγια είναι ατελεύτητα. Εγκαστρίμηθος. Ποιος είναι ο εγκαστρίμηθος? Δεν έχουμε πολλούς εγκαστριμήθους, τουλάχιστον δεν έχω γνωρίσει εγώ, αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί. Είναι εκείνος που μιλάει από την κοιλιά του. Δηλαδή δεν χρησιμοποιεί τις φωνητικές του χορδές, όπως τώρα μιλάμε και κανείς παράγει την φωνή του με τις φωνητικές χορδές εδώ στο λαρίνκι του, αλλά βγαίνει η φωνή μέσα από την κοιλιά. Τώρα, πώς βγαίνει αυτή η φωνή μέσα από την κοιλιά, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά αυτός λέγεται εγκαστρίμηθος. Και μαντεύεται ο εγκαστρίμηθος, βγάζει δηλαδή φωνές μέσα από την κοιλιά του, και εκείνα τα οποία λέγει είναι μαντικά. Και τερατοσκόπος. Τι είναι ο τερατοσκόπος? Είναι εκείνος ο οποίος κοιτάζει τα τέρατα, κυρίως στον ουρανό. Τέρας θα πει τεράστιον, κάτι πολύ μεγάλο, αυτό θα πει τέρας. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε στη γλώσσα μας σήμερα. Αυτός είναι ένα τέρας, ή αυτό το ζώο είναι ένα τέρας. Και εννοούμε λέει κάτι το πολύ άσχημο, κάτι το πολύ κακό, ήθες. Όχι, είναι το τέρας, θα πει το τεράστιον. Δεν θυμίστε στην Αγία Γραφή που λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός επί τέρατα και σημεία? Δηλαδή σημεία θα πει θαύματα και τέρατα θα πει τεράστια πράγματα, καταπληκτικά πράγματα. Τι είναι λοιπόν ο τερατοσκόπος? Αυτός που εξετάζει αυτά τα τεράστια πράγματα, κυρίως στον ουρανό και γενικότερα φυσικά φαινόμενα, όπως επί παραδείγματι μια περίεργη βροχή, μια περίεργη νέφωση, έναν περίεργο χρωματισμό των νεφών. Και άλλοτε σας το έχω πει, αλλά μια που ήρθε τώρα εδώ η κουβέντα, θυμάμαι το 1939, 14 Αυγούστου 1939, είχε εμφανιστεί στα δικά μας κλίματα εδώ κάτω στην Ελλάδα Βόρειον Σέλας, το οποίο έφτασε μέχρι την Κρήτη και εκεί διελήθη. Το θυμούμε, αλλά εγώ δεν το είχα δει. Θυμούμε που το έλεγαν όλοι. Ήμουν άρρωστος, είχα ρευματισμούς και ήμουν στο κρεβάτι. Και το θυμούμε όμως που το λέγαν όλοι. Γι' αυτό θυμούμε και την ημερομηνία. Ήταν στον Εσπερινό της Παναγίας. Και όλοι τότε λέγαν πω κάτι πρέπει να συμβεί, κάτι φοβερό πρέπει να συμβεί. Βέβαια ήταν, ξεκίνησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία τερατοσκοπία. Δηλαδή ένα φαινόμενο ουράνιο ή επίγειο, ό,τι είναι, να βγάλουμε συμπεράσματα για το μέλλον. Είναι μαγεία δηλαδή αυτό. Είναι μαντική, μαντευόμεθα. Και ακόμη ένα, το οποίο έχει εδώ τελευταίον, επερωτών τους νεκρούς. Αυτό το τελευταίο είναι τρομερά διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο.
σε πολιτισμένους και απολιτίστους λαούς, σε όλες τις εποχές, σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, αγαπητοί μου. Είναι ο γνωστός πνευματισμός. Οπωσδήποτε είναι, σας είπα, πάρα πολύ διαδεδομένο σε κάθε εποχή, σε κάθε λαό, και έχει πια μεταβληθεί σε αληθινή θρησκεία ο πνευματισμός. Λιμένεται η δία τους πιστούς και γενικά τους ανθρώπους. Από όλα τα είδη της μανδύας, το πιο συχαμένο ενώπιον του Θεού είναι ο πνευματισμός. Βέβαια, όλοι γνωρίζετε ίσως τι είναι ο πνευματισμός, αλλά και ένας μόνο, εάν εγνώριζα ότι δεν γνωρίζει τι είναι ο πνευματισμός, είναι τόσο φοβερός ώστε θα ανελάμβανα να πω λίγα λόγια χάρη αυτού του ενός και μόνου. Πολύ δε παραπάνω, εάν δεν είναι ένας, αλλά είναι περισσότεροι. Ο πνευματισμός, αγαπητοί μου, τα γνωστά medium, που αν πάρετε μια εφημερίδα θα δείτε πόσα medium διαφημίζονται και καλούν τους ανθρώπους δια να τους κάνουν πελάτες τους για διάφορα θέματα που τους απασχολούν. Ο πνευματισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο τρόπος να επικοινωνούν οι άνθρωποι δήθεν με τις ψυχές των πεθαμένων. Αλλά οι ψυχές των πεθαμένων δεν πλανώνται για να απαντούν όταν καλούνται. Όσο και αν καλέσουμε την ψυχή ενός πεθαμένου, δεν είναι εδώ γύρω μας. Σαφώς μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι όταν ο άνθρωπος αποθάνει, φύγει η ψυχή του, δεν πλανάται ούτε στο σπίτι που υπάρχει, ούτε στο νεκροταφείο, ούτε στους τόπους εκείνους που τυχόν κακοποιήθηκε, όπως σε μια περίπτωση εγκλήματος, και έτσι κυκλοφορεί η ψυχή εκείνου του οποίου η ζωή απεσπάστη βιαίως, αφαιρέθηκε βιαίως, αλλά πηγαίνει κάθε ψυχή εις των οικείων τόπων. Πηγαίνει δηλαδή εκεί που ο Θεός έχει ορίσει. Εάν είτο ευσεβείς, είναι εις τον παράδεισο. Εάν είτο ασεβείς, είναι εις τον άδειν. Και ως ψυχή και η μία και η άλλη αναμένουν την Ανάσταση των νεκρών. Άρα δεν πλανώνται εις την γη. Και έτσι είναι πολύ μεγάλη πλάνη, μεγάλου μεγέθους πλάνη, να νομίζουμε ότι μπορούμε να ρωτούμε τους νεκρούς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν την παρηγορία τους, εξάλλου και ο πνευματισμός αυτό διαφημίζει, ότι μπορούν οι άνθρωποι να βρίσκουν την παρηγορία τους επικοινωνούντες με τις ψυχές των προσφυλών των προσώπων. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μεγάλη πλάνη είναι, διότι απλούστατα δεν επικοινωνούν με τις ψυχές των προσφυλών προσώπων ή ακόμη με ψυχές μεγάλων ανδρών, όταν επί παραδείγματι καλούν το πνεύμα του Σωκράτους ή άλλων μεγάλων ανδρών της ιστορίας. Όχι, απλούστατα είναι δαίμονες, δαίμονες κατά κανόνα πονηρά πνεύματα που υποκρίνονται τις ψυχές των κεκοιμημένων ανθρώπων και απαντούν εκείνα τα πονηρά πνεύματα και προσποιούνται εκείνα τη ζωή του πεθαμένου ανθρώπου. Θα μου πείτε και πού μπορούν να ξέρουν οι δαίμονες. Μα οι δαίμονες δεν είναι. Έχουν πολύ μεγάλη ηλικία οι δαίμονες, αγαπητοί μου. Οι δαίμονες γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα και δεν έχουν μια μνήμη που θα λέγαμε ξεχνούν. Ό,τι είδαν και γνώρισαν, αυτό μένει για πάντα στη μνήμη τους. Δεν είναι όπως ακριβώς ο δικός μας ο εγκέφαλος, που είναι υλικός και όταν γυράσκει σβήνει τα γεγραμμένα, να το πω έτσι. Αλλά οι δαίμονες ό,τι γνωρίζουν δεν ξεχνιέται ποτέ εις τους αιώνας των αιώνων. Όταν είδαν τον τρόπο της ζωής ενός ανθρώπου, είδαν τις συνήθειές του, είδαν κάτι που έκανε που οι άλλοι το αγνοούσαν, αυτό τώρα οι δαίμονες το αποκαλύπτουν.
όταν επί παραδείγματι ο Μακαρίτης έκρυπτε σε κάποιο μέρος του σπιτιού κάποια χρήματα, κάποια κοσμήματα, οι δαίμονες το βλέπουν. Και όταν πάνε οι ενδιαφερόμενοι, τους τα αποκαλύπτει δήθεν ο πεθαμένος. Αλλά δεν είναι ο πεθαμένος, αλλά είναι ο διάβολος, είναι ο δαίμον που είδε τι έκανε ο Μακαρίτης όταν ζούσε και αποκαλύπτει τώρα δήθεν ο πεθαμένος τα πράγματα, ενώ είναι το πονηρό πνεύμα. Αυτό λοιπόν είναι ο πνευματισμός, είναι η επικοινωνία με τους νεκρούς. Γι' αυτό και εδώ υπάρχει η έκφραση, η διατύπωση «επερωτών τους νεκρούς». Όχι μη βρεθεί, λέει, κανείς που να είναι, που να επερωτά τους νεκρούς. Μία τέτοια επερώτηση λέγεται πνευματιστική συνεδρίαση. Μία τέτοια πνευματιστική συνεδρίαση έχει ολόκληρη ιεροτελεστία. Μία πλήρη τέτοια πνευματιστική συνεδρίαση έχουμε περιγραφωμένη στην Αγία Γραφή. Είναι στο Α Βασιλείον, όταν ο Σαούλ, παρότι είχε απαγορεύσει ο ίδιος να υπάρχουν τέτοια βδελίγματα κατά τον νόμο του Θεού πάντοτε εις τη χώρα του, ο ίδιος όμως βρέθηκε στην ανάγκη, όπως έλεγε και όπως το λέγουν πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, στην ανάγκη, λέει, βρέθηκα, να επερωτήσει το πνεύμα του αποθανόντος προφήτου Σαμουήλ περί του πρακτέου με τους Φιλιστέους. Και πήγε και βρήκε μία γυναίκα εν καιρό νυχτός, αυτή δεν γνώριζε ότι είναι ο Σαούλ, αυτός είχε φορέσει χωρικά ρούχα, και όταν αυτή τους φιλοξενεί και ετοιμάζει τα συνεργά της για να έλθει σε επικοινωνία δήθεν με το πνεύμα του Σαμουήλ, το πνεύμα του δαίμονος, όχι του Σαμουήλ φυσικά, αποκαλύπτει εις την γυναίκα ότι αυτός που επερωτά δεν είναι άλλος παρά αυτός ο Σαούλ. Αυτή τρόμαξε, εθεώρησε παγίδα αυτό που της έκανε ο Σαούλ. Εκείνος την καθησυχάζει ότι δεν πρόκειται να της κάνει κακό, παρά μόνο την παρακαλεί να ερωτήσει το πνεύμα του Σαμουήλ τι θα γίνει αύριο στη μάχη με τους Φιλιστέους. Και τότε δήθεν πάντοτε το πνεύμα του Σαμουήλ απήντησε ότι αύριο θα χάσουν οι Εβραίοι στον πόλεμο και θα νικηθούν κατά κράτος με πολλές απώλειες, ο δε Σαούλ εις την μάχην αυτήν θα θανατωθεί, θα σκοτωθεί. Όπερ και αγέρετο. Την επομένη έτσι και έγινε. Όταν άκουσε μάλιστα την απόφαση αυτή ο Σαούλ, έπεσε λιπόθυμος κάτω. Ήτανε 2 μέτρα άνδρας ο Σαούλ. Ήταν ο πιο ψηλός άνδρας του Ισραήλ. Έχουμε λοιπόν μια πλήρη πνευματιστική συνεδρίαση περιγραφωμένη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αν θέλετε όμως να δείτε πιο πολλά, μπορείτε να πάρετε ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Μακαρίτου του Παναγιώτη Τρεμπέλα, «Ο Πνευματισμός». Εκεί θα δείτε πολλά φοβερά και τρομερά πράγματα να επιτελεί ο πνευματισμός. Αγαπητοί μου, έχει αναχθεί σε θρησκεία ο πνευματισμός. Έχει και θεωρητική γραμμή ο πνευματισμός. Όπως η Αγία Γραφή, έτσι και ο πνευματισμός ομιλεί περί Θεού, μάλιστα ομιλεί δυσμενός δια των θεών της Παλαιάς Διαθήκης, τον οποίον αποκαλεί κακόν, και άλλα πολλά κοσμητικά επίθετα αποδίδει εις των θεών της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ είναι ο ένας Θεός, ο ίδιος Θεός, και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης είναι ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή κάνει θεολογία. Καταλαβαίνετε όμως τι είδους θεολογία κάνει ο πνευματισμός. Δαιμονολογία, όχι θεολογία, δαιμονολογία κάνει. Κατέμπνευση των δαιμόνων, τα οποία βεβαίως εκεί όλα αυτά ο Τρεμπέλας τα ανασκευάζει. Είναι ένα πάρα πολύ καλό και χρήσιμο βιβλίο. Θα τρομάξετε άμα το διαβάσετε, από εκείνα τα οποία περιγράφονται, όπως σας είπα, από το πνευματισμό.
Υπάρχουν πολλά φαινόμενα στον πνευματισμό. Δεν είναι μόνο η επερώτηση των νεκρών, όπως εδώ λέγει η Αγία Γραφή, είναι πολλά πράγματα. Όταν επί παραδείγματι με τη βοήθεια ενός medium, medium θα πει μεσάζων. Medium, η λέξη medium, medium γαλλικά, medium αγγλικά, θα πει μέσον. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη ευπάθεια στην προσβολή από τους δαίμονες, δηλαδή ενεργείται, όπως τα λέγαμε, από τους δαίμονες και δέχεται τα μηνύματα των δαιμόνων, τα οποία μεταφέρει εις τους άλλους, τους γύρω του. Σημειώσατε ότι το medium συνήθως έχει απώλεια του εγώ του όταν έρχεται σε επικοινωνία με τα πνεύματα. Δηλαδή, όταν πάψει να είναι ενεργούμενος ο άνθρωπος από τα πονηρά πνεύματα, αγνοεί εκείνα τα οποία είπε. Προσέξτε, αγνοεί. Διότι το εγώ το δικό του απεμονώθη, είναι αυτό που λέμε υπνοτίζω. Θα πει υπνοτίζω. Θα πει ότι στη θέση του ανθρωπίνου εγώ μπαίνει ένα άλλο εγώ. Αυτό το άλλο εγώ είναι δαιμονικό. Είναι ο διάβολος, είναι ο δαίμον. Και το ανθρώπινο εγώ τροποντινά εγκλωβίζεται, υπνοτίζεται, δεν ενεργεί, αλλά και δεν κατανοεί. Όταν φύγει αυτή η δαιμονική ενέργεια, το medium δεν θυμάται τίποτε. Κάτω από την επίδραση πάντως του δαίμονος, ενεργούμενος δαιμονικά δηλαδή ο άνθρωπος, ως medium, μπορεί να αποκαλύψει πολλά πράγματα, μπορεί να μιλήσει ξένες γλώσσες. Προσέξτε τι είπα, ξένες γλώσσες. Πρέπει να σας πω, αγαπητοί μου, ότι οι πεντηκοστιανοί ενεργούνται υπό πονηρού πνεύματος. Και ο διάβολος είναι τρομερά μαέστρος όταν καταφέρνει ο διάβολος να δημιουργεί τέτοια θέματα με θρησκευτικό μανδύα. Μάλιστα, με θρησκευτικό μανδύα και μέσα και εις αυτούς τους ναούς. Είναι φοβερό. Κι όμως είναι ενεργούμενοι υπό πονηρού πνεύματος και όχι υπό του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό σας είχα πει και άλλοτε και προσέχετε πολύ, για εδώ στην πόλη μας, οι αδελφοί Χασιώτη, οι οποίοι είναι πεντηκοστιανοί, ενεργούν ως ενεργούν. Ενεργούνται υπό πονηρού πνεύματος και καθόλου από το Άγιον Πνεύμα. Αυτό θα το πω άλλη μια φορά, γιατί δεν έπαυσαν οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν ό,τι κάνουν και να παρασύρουν πιστούς ανθρώπους της Εκκλησίας. Ακόμη ένα medium μπορεί να ειδεί πράγματα που γίνονται στο παρόν ή στο παρελθόν, ακόμη να πει και πράγματα που θα ανήκουν στο μέλλον, αλλά σας εξήγησα πως το θέμα αναφέρεται στο μέλλον. Ακόμη ένα medium μπορεί να δημιουργήσει πολύ περίεργα πράγματα και φαινόμενα, τα οποία κατά καιρούς, ξέρετε, βγαίνουν και στη δημοσιότητα όταν δεν γίνονται σε κλειστούς χώρους από τους πνευματιστάς, αλλά κάποιος άνθρωπος να έχει τέτοια κατάσταση που να δέχεται ενέργεια δαιμονική και να δημιουργούνται καταστάσεις πνευματιστικές, φαινόμενα πνευματιστικά, τα οποία συνήθως γράφονται στις εφημερίδες και πολλές φορές οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι και αναρωτιόνται τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Όπως επί παραδείγματι στη Θεσσαλονίκη προ λίγων ετών, κάποιο σπίτι επετροβολείτο από πέτρες. Φοβερά. Ένα πετροβολείτο άνευ προηγουμένου. Έσπασαν κεραμίδια. Φοβερό. Χαλασμός κυρίου επάνω στα κεραμίδια. Έβγαιναν οι ένικοι έντρομοι να δουν ποιοι πετούν πέτρες. Την πρώτη βραδιά νόμισαν ότι ήταν τίποτα νεαροί που περνούσαν και πετούσαν πέτρες στα κεραμίδια. Στον δρόμο όμως δεν είδαν κανέναν. Δεύτερη βραδιά το ίδιο, τρίτη βραδιά το ίδιο. Άρχισαν να φιλούν μάλιστα και σκοποί, χωροφύλακες, να δουν τι συμβαίνει. Έβλεπαν πέτρες να πετιώνται επάνω στα κεραμίδια, άνθρωπο δε ουδένα. Στο τέλος κατενόησαν ότι επρόκειτο περί πνευματιστικού φαινομένου. Ακόμη τα αντικείμενα στον πνευματισμό μπορεί να πάρουν διαφορετικό βάρος. Ένα αντικείμενο το οποίο ζυγίζει 100 κιλά να ζυγίσει 1 κιλό και ένα αντικείμενο που ζυγίζει 1 κιλό να ζυγίζει 100 κιλά και άλλα πολλά περίεργα και παράξενα. Ακούγεται μουσική,
με την ευκαιρία του θέματος της μουσικής, η οποία μουσική να βγαίνει από τα κεραμίδια ή να βγαίνει από ένα καλάθι, η μουσική αυτή. Τώρα με των λεγόμενων ανατολικών διαλογισμών που έρχονται από τις Ινδίες να μας ανοίξουν τα μάτια, γιατί είχαμε σκοτάδι και έχουμε σκοτάδι, ναι έχουμε σκοτάδι, όταν αγνοήσαμε το Ευαγγέλιο σκοτάδι έχουμε, αγαπητοί μου, και έρχονται να μας πούν οι οπαδοί του Βούδα και γενικά του ανατολικού διαλογισμού, να μας πούν ότι θα μας δώσουν με τον τρόπο τους και με τη θρησκεία τους ειρήνη και χαρά, και ότι θα έχουμε ανάπαυση στην ψυχή μας, αυτοκυριαρχία και άλλα πολλά. Ανάμεσα σε εκείνα τα οποία υπόσχονται είναι και αυτό, ότι θα ακούς εσύ ο μεμοιημένος και προχωρημένος, θα ακούς ακόμα και ουρανία μουσική. Αυτή η ουρανία μουσική δεν αμφισβητείται. Αν το ακούσατε ή το διαβάσατε αυτό, δεν αμφισβητείτε. Απλούστατα, είναι προϊόν δαιμονικών. Αν διαβάσει κανείς τα πατερικά κείμενα, θα δει καταπληκτικά πράγματα να κάνουν οι δαίμονες. Όπως ακόμη να σηκώνουν και στον αέρα ανθρώπους, να μεταφέρουν ανθρώπους από σημείο ή σημείων και άλλα πολλά. Για να μην νομίζετε δε ότι είναι μυθόδια αυτά τα οποία σας λέγω, δεν έχω παρά να σας σημειώσω τι γράφει μέσα ο Τρεμπέλας, που φυσικά δεν τα γράφει σαν επιστήμον, είναι επιστήμον, όταν σημειώνει μεταφορά προσώπων από τόπου εις τόπον. Αναφέρεται μάλιστα σε ένα μικρό παιδί που το έστειλαν οι γονείς του να πάρει από το μπακάλι κάτι, από το φούρνο συγγνώμη, ψωμί, και από το μπακάλι λίγο κρασί. Του λένε γρήγορα να γυρίσεις, γιατί είχαν ήδη καθίσει στο τραπέζι, να έρθεις γρήγορα. Αργούσε το παιδί να επιστρέψει. Ανησύχησαν οι γονείς, πήγανε στο φούρνο, πήγανε στο μπακάλι, ήρθε ο μικρός, πήρε ψωμί, πήρε κρασί, ούτω ώρα, λέει, πολλή ώρα. Πήρε, πού πήγε το παιδί? Εξαφανίστηκε το παιδί. Αγαπητοί μου, την άλλη μέρα το παιδί ευρέθηκε μέσα σε μία βάρκα 2-3 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή. Όταν ρώτησα το παιδί, κάτι ψαράδες το βρήκαν το παιδί, μόνο του σε μία βάρκα μέσα. Πώς, παιδάκι μου, βρέθηκες εσύ εδώ πέρα? Δεν ξέρω, λέει. Όταν βγήκα και από το παντοπολείο που πήρα κρασί, δεν ξέρω, ξαφνικά βρέθηκα μέσα σε μία βάρκα μακριά από την ακτή. Ήτανε καθαρά πνευματιστικό φαινόμενο. Αυτό δε κατ' επανάληψη έγινε. Κατ' επανάληψη. Και άλλα πολλά περίεργα και καταπληκτικά. Ο διάβολος μη μας εκπλήσει, πολλά πράγματα κάνει, πάρα πολλά πράγματα κάνει. Όλα αυτά δε είναι στον κύκλο του πνευματισμού. Αλλά εκεί που σήμερα οι άνθρωποι παγιδεύονται είναι όταν πηγαίνουν στα medium να ερωτήσουν διάφορα θέματα τους και διάφορα προβλήματά τους περί του πρακτέου. Το δυστύχημα είναι ότι έχω μάθει, τουλάχιστον, δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, ότι κάποτε και η αστυνομία χρησιμοποιεί το medium προκειμένου να βρει κάποιον κακοποιών. Αλίμονο εάν φτάνουμε στο σημείο αυτό. Δεν είναι καινούργιο αυτό που το έχω ακούσει, κατ' επανάληψη και από πολύ παλιά. Αλλά να σας πω ότι ακριβώς κάποτε και αρχηγοί κρατών, αγαπητοί μου, συμβουλεύονται τα medium περί του πρακτέου, τι θα έλεγατε? Είναι πασίγνωστο ότι ο Χίτλερ συνεβουλεύεται τον μάγων περί του πρακτέου, και ο Στάλιν συνεβουλεύεται το ίδιο μάγων περί του πρακτέου. Και το καταπληκτικό είναι ότι ο Χίτλερ ρωτούσε τον μάγο του πότε πρέπει να κάνει την επίθεση εναντίον της Ρωσίας, αλλά και ο Στάλιν ερωτούσε το μάγο του τι σκέπτεται ο Χίτλερ για τη Ρωσία. Εάν φτάνουμε στο σημείο να μπαίνει η μαγεία, ο πνευματισμός μέσα σε αυτούς τους χώρους, πάμε κατά διαβόλου. Έχετε προσέξει εκεί γύρω στην πρωτοχρονιά πόσοι μάγοι και αστρολόγοι προβλέπουν το μέλλον του έτους, ότι ο τάδε είπε
εκείνο, ο τάδε είπε εκείνο, διάσημοι μάγοι, αστρολόγοι και μάντης και πνευματιστέ. Και καμιά φορά όταν ο Θεός, σας είπα πάντα, επιτρέπει, όπως προεβλέφθη ο θάνατος του Κένεντι, ενός εκ των Κένεντι που εδολοφόνησαν, προεβλέφθη. Καταλαβαίνετε τώρα τι επιτυχία έχουν παρακάτω και πόσο προσέχουν οι άνθρωποι. Αλλά αυτό όμως το επιτρέπει ο Θεός ακριβώς για να αποκτήσουν πνεύμα πλάνης, επειδή επιμένουν να μην έρχονται κοντά εις τον Θεό, για να πλανώνται οι άνθρωποι και να μην επιστρέψουν ποτέ εις τον Θεό. Αφού ο Θεός ξέρει την προαίρεσή τους ότι δεν θα γυρίσουν εις τον Θεό. Και η μεγαλύτερη τιμωρία τους ακριβώς είναι αυτή, το να βρίσκονται εις την πλάνη. Αλλά είναι ατελείωτα, αγαπητοί μου, όλα αυτά τα πράγματα. Ένα μόνο έρχομαι να σας πω, εκείνα που λέγει παρακάτω ο Θεός για όλα αυτά. Για όλα αυτά είναι, έχω εδώ ένα μικρό βιβλίο που είναι απόσπασμα από τη Χριστοήθεια του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, και είναι ένα κεφάλαιο μόνο το βιβλιαράκι, αυτό είναι πολύ παλιό, λέγει «Λόγος ψυχοφελέστατος κατά των μαγικών ειδών του σοφωτάτου μοναχού Νικοδήμου του Αγιορείτου». Και έχει όλα τα είδη της μαγείας εδώ μέσα, που να έχει κανείς καιρό να τα διάβαζε όλα αυτά τα πράγματα, τα έχει κατ' είδος όλα αυτά. Όμως, όπως η Τρίτη λέει, ξέρω εγώ, ας πούμε εδώ, κυρία Πίσινα, και τα πηγαίνουν μέσα στα βουνά και τα λαγκάδια και τα ανάπτουν. Κεριά Πίσινα, εδώ μέσα κάποτε, εκεί που είναι τώρα η Σόμπα, κάποτε είχα δει δύο γυναίκες να κρατούν δύο τέτοια κεριά από Πίσα και τα άκαιγαν, και είχε ντουμανιάσει όλο εδώ. Και εγώ ήρθα, ήταν απογευματάκι. Λέω, τι κάνετε εσείς εδώ? Εγώ αμέσως το αντελήφθηκα αυτό. Αγαπητοί μου, πότε τάσβησαν και πότε εξαφανίστηκαν, δεν μπορώ να σας το πω. Εχάθηκαν από τα μάτια μου. Και εδώ λέει, όταν φορούν ανάστροφα τα... Αναφέρεται και σε ιερείς της παλιάς εποχής επιτροκρατίας, που μετήρχοντο, αγαπητοί μου, και αυτοί την μαγεία, φορούσαν, λέει, ανάστροφα τα ιεράτων να διαβάσουν σολομονικήν ή μάλλον υπήν διαβολικήν. Και λοιπά και λοιπά, ή το να βαστάζουν τινές κοσμικοί χριστιανοί τα ιεράς εικόνας του Αγίου Γεωργίου, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, και να τρέχουν σαν τρελοί και δαιμονισμένοι εδώ και εκεί, είναι οι αναστενάριδες και ούτω καθεξής και λοιπά και λοιπά. Είναι, δεν υπάρχει τέλος σε όλα αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει. Γι' αυτό μην βρεθούμε ποτέ σε μια στιγμή που να φτάσουμε να πούμε, βρέθηκα στην ανάγκη να πάω στο μάγο. Ανάγκη να πατήσουμε την εντολή του Θεού που προσβάλλεται υπότι, ξέρετε, εντολή που λέει «Μόνο Κύριον τον Θεόν σου αγαπήσεις και Αυτόν μόνο θα λατρέψεις». Και πηγαίνουμε και προσκυνούμε τον διάβολο, διότι όταν πάω σε αυτές τις πόρτες λατρεύω τον διάβολο. Όταν λέγουν μερικοί «Μα δεν πήγα να κάνω μάγια, πήγα να λύσω μάγια», μα είναι, αγαπητοί μου, το ίδιο. Ιδέσω, ηλίσω, μπήκα στο χώρο της μαγείας, στο χώρο των ενεργειών του διαβόλου. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια ο Θεός για του Μωυσέως. «Έστι γαρβδέλιγμα Κυρίο το Θεό σου πάσπιον ταύτα». Όλα αυτά, λέγει, είναι βδέλιγμα εις Κύριον τον Θεό σου. Όλοι εκείνοι που μετέρχονται αυτά. «Ένεκεν γαρ των βδέλιγματων τούτων Κύριος εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου σου». Μετήρχοντο οι Χαναναίοι και οι άλλοι κάτοικοι της γης Χαναάν, ήταν πολλές φυλές, πολλοί κάτοικοι, πολλά βασίλεια ήταν, όλοι αυτοί μετήρχοντο τις μαγείες, όλους αυτούς ο Θεός θα τους εξολοθρέψει ακριβώς 11 αυτών των καταστάσεων, των μαγειών. Το ξέρετε ότι επειδή η αθεία άρχισε να επικρατεί στον δυτικό κόσμο, οι άνθρωποι, επειδή είναι φύση θρησκευτική, ο άνθρωπος επλάστη φύση θρησκευτικός. Γι' αυτό το λόγο φτάσαμε στα υποκατάστατα που είναι η μαγεία. Γι' αυτό όσο σε καμιά άλλη εποχή οργιάζει η μαγεία, και η λευκή και η μαύρη, και εγκλήματα γίνονται, και ο πνευματισμός και όλα τα άλλα, από το φλιτζάνι του καφέ μέχρι τις χαρτορίχτρες, μέχρι. Αν έπρεπε να σας αναφέρω περιστατικά, περιπτώσεις που άκουσα ή διάβασα και λοιπά, θα ξημερωνόμαστε, αγαπητοί μου. Είναι, σας είπα, ατελείωτα. Όλα αυτά είναι σημεία των καιρών. Σημαίνει ότι πια οι άνθρωποι άφησαν τον αληθινό Θεό
και βρίσκονται, προσέχουν εις τα υποκατάστατα της πίστεως που είναι όλα αυτά τα μαγικά. Τέλειος εσύ εναντίον Κυρίου του Θεού σου. Θα είσαι τέλειος μπροστά στα μάτια του Θεού. Τέλειος θα είσαι. Και αυτό το τέλειο σημαίνει δεν θα μετέρχεσαι τέτοια πράγματα. Τα γαρέθνη ταύτα ουσί κατακληρονομής αυτούς ούτι κλειδώνων και μαντιών ακούσονται σι δε ουχούτος εδώ και Κύριος ο Θεός σου. Αυτά τα έθνη τα οποία εσύ τώρα θα κατακληρονομήσεις ο Ισραήλ μετήρχοντο αυτά τα πράγματα. Εσύ δε όχι έτσι. Αλλού λέγει εάν δε μ' ακούσεις και κάνεις εκείνα που έκαναν τα έθνη, τότε και εσένα θα σε βγάλω από τη γη σου. Και πραγματικά έβγαλε τους Εβραίους από τη γη τους ο Θεός με την εχμαλωσία πρώτα του βορείου βασιλείου στην Νινεβή, ύστερα δε με τον νότιο βασίλειο τον Ιούδα εις την Βαβυλώνα. Αγαπητοί μου, επειδή και η ώρα κλείνει, δεν θα είχα τίποτα άλλο να σας πω παρά ότι κατ' επανάληψη ο Λόγος του Θεού μας τονίζει ότι πρέπει να προσέχουμε όλα αυτά. Στην Έφεσο, όταν ο Απόστολος Παύλος ήλθε, όταν άκουσαν τα κηρύγματά του οι άνθρωποι και μάλιστα έγινε και εκείνο το γνωστό θαύμα με τους επτά ιούς του σκευάτους εξορκιστάς που τους έδιρε κάποιος δαιμονισμένος, είναι μια ολόκληρη ιστορία, τότε η φήμη του Παύλου έφτασε σε πολύ υψηλό σημείο και εκείνοι που μετενόησαν έφεραν τα μαγικά τους βιβλία να τα κάψουν. Εκείνοι λέει οι οποίοι τον τα περί... σας πω την σύνταξη του βιβλίου, τον τα περίεργα πραξάντων. Αυτά τα περίεργα είναι τα μαγικά, είναι οι μαγικές τέχνες. Μάζεψαν τα βιβλία αυτά και τα βάλαν να τα κάψουν. Η τιμή των βιβλίων ήταν, λέγει, 40.000 αργύρα νομίσματα. Τώρα τι νομίσματα δεν μπορώ να σας πω. Δεν αναφέρει παρά αυτό. Αργύρα νομίσματα. 40.000. 4.000 αργύρα νομίσματα. Που σημαίνει οι άνθρωποι είχαν μετανοήσει και παρέδωσαν εις το πυρ αυτά όλα τα μαγικά. Έτσι και εμείς όλα αυτά θα παραδώσουμε εις το πυρ, αγαπητοί μου. Εάν πήγαμε ποτέ σε τέτοιες πόρτες να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε, να μην επανέλθουμε σε αυτές τις πόρτες, διότι θεωρούνται βδέλυγμα εις τον Θεόν. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να έχουμε την ευλογία του Θεού και να μας ακούσει ο Θεός εάν μετερχόμεθα τέτοιες τέχνες ή προσέχουμε ή πιστεύουμε σε τέτοια πράγματα. Ας τα εγκαταλείψουμε λοιπόν όλα αυτά οριστικά, επάνω στα θέματα αυτά να γίνουμε και κήρυκες των άλλων, τη συζύγου μας, των παιδιών μας, των συγγενών μας, των γειτόνων μας, για να απαλλαγούν οι άνθρωποι αυτά, από αυτά, και έτσι ο Θεός να μην φτάσει να μας τιμωρήσει από την πλεισμονή αυτών των δελιγμάτων και για να μπορούμε να αποσπάσουμε την ευλογία του Θεού. Αυτά ήλθε σήμερα να μας πει, αγαπητοί μου, ο Λόγος του Θεού.